Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Σήμερα Δευτέρα, 21 Μαΐου, μια ημέρα με έντονες πολιτικές εξελίξεις, πόσο μάλλον μετά την σύμπραξη της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά βεβαίως και με το μάθημα της έκθεσης με το οποίο άνοιξε η αυλαία των Πανελληνίων Εξετάσεων. Με το δεύτερο θα ασχοληθούμε τώρα, με το πρώτο θα συζητήσουμε σε λίγο το θέμα με τους προσκεκλημένους μας. Τα παιδιά πάντως στην πλειονότητά τους, μιλώ για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, βγήκαν ευχαριστημένοι από τις αίθουσες των μαθημάτων και χαρακτήρισαν τα θέματα βατά και μάλιστα για αυτούς που ήταν διαβασμένοι. Το εξεταζόμενο μάθημα ήταν η τέχνη, κάτι που θεωρήθηκε επίκαιρο και σχετικά αναμενόμενο από τους περισσότερους υποψηφίους. Από τη μεριά της, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Εύρου τόνισε πως οργανωτικά όλα πήγαν καλά και δεν παρουσιάστηκε ευτυχώς κανένα πρόβλημα με την όλη διαδικασία. Πρώτη μέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων αποτελεί παρελθόν. Τα παιδιά διαγωνίστηκαν στο μάθημα της έκθεσης και δίνουν τη δική τους άποψη για τη δυσκολία των θεμάτων και για τα πιθανά τους αποτελέσματα. Αρκετά καλά, βατά τα θέματα. Μπορώ να πω ότι το περιμέναμε, ήταν αναμενόμενο η τέχνη, επίκαιρο. Πολύ καλά. Εντάξει, το θέμα ήταν, πιστεύω περισσότερο δεν το περίμεναν. Αλλά ήταν θέμα που πιστεύω τους περισσότερους έχει δουλευτεί. Οπότε αυτοί που ήξεραν έγραψαν. Ήταν βατά. Και η έκθεση μπορούσε να γράψει, μόνο λίγο η περίληψη ήταν δύσκολη. Οργανωτικά όλα κύλησαν καλά, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου Παναγιώτης Γιαγάκης. Οι εξετάσεις ξεκίνησαν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, που οργανωτικά τουλάχιστον, επειδή δεν έχουμε τις κατευθύνσεις με πολλά μαθήματα, είναι από τα ευκολότερα. Γι' αυτό και σήμερα η έναρξη όσον αφορά το μέρος το οργανωτικό ήταν καλή. Δηλαδή τα θέματα ήρθαν κανονικά, δεν είχαμε καμία καθυστέρηση. Δόθηκαν όποιες οδηγίες δόθηκαν προς τους προέδρους των βαθμολογικών κέντρων, οι οποίες εφαρμόστηκαν από τους διατηρητές και τους μαθητές και όλα έλξαν όσον αφορά το μέρος των εξετάσεων ομαλά. Ο κύριος Γιαγκάκης μάλιστα έδωσε και τη δική του εκδοχή για τα αποτελέσματα των παιδιών στην έκθεση, τονίζοντας πως είναι ένα μάθημα το οποίο βαθμολογείται απολύτως αντικειμενικά. Το μάθημα της έκθεσης είναι από τα ευκολότερα, στο πούμε, που δεν στενοχωρούν τα παιδιά και πάντα όταν βγαίνουν έξω έχουν την αίσθηση ότι η επίδοσή τους είναι καλή. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής η επίδοση στο μάθημα αυτό δεν μπορεί να αλλάξει πέρα από τις δυνατότητες που έχουν τα παιδιά. Δηλαδή το να γράφει κάποιος μια περίληψη, ένα κείμενο είναι θέμα το πόσο ποιοτικά μπορεί να το κάνει αυτό ή δεν μπορεί. Δεν μπορεί μια μέρα των εξετάσεων αυτό να το βελτιώσει ή να το κάνει καλύτερο. Περίπου θα κινηθεί γύρω από τις δυνατότητές του.